Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Ζέρβα και πάμε να μιλήσουμε με τον Τόλι Κοτζιά για να πάρουμε το πρώτο σχόλιο για αυτήν την άνετη επικράτηση του Ολυμπιακού. Γεια σου Τόλι. Γεια σας κύριε, τι κάνετε? Χαίρετε, καλά. Πολύ καλά, εσύ? Είστε καλά? Εξαιρετικά. Το έκανε και αυτό ο Ολυμπιακός, ε? Το ρεκόρ στα τρίποντα λες? Όχι. Την τριαντάρα τι? Ημίχρονο γάμου. Ναι. Τι εννοώ ημίχρονο γάμου? Mm-hmm. Το πρώτο ημίχρονο είχε διάρκεια 38 λεπτά. Δηλαδή λες και αν ήταν δεύτερο ημίχρονο θα λέγαμε ότι το τελειώσαμε γρήγορα για να πάνε σε γάμο. Αλλά ήταν το πρώτο. 38 λεπτά. 38 λεπτά δεν έχω δει ημίχρονο. Δεκάλε δεν το μπορεί. Τόλι, κάπου σταθεροποιήσου πάλι γιατί δεν σε ακούμε καλά. Καλά, δίκιο είχα. Τον έχουμε, για να δούμε τώρα, έλα Τόλι. Ναι, κάτι παθαίνει το κινητό μετά τις 10. Λέω, είχαμε ημίχρονο γάμο, να το ξαναπώ. Ναι, πες το γιατί είναι κρίμα αν δεν το έχουν ακούσει κάποιοι, ναι. Ναι, υπό την έννοια ότι το πρώτο ημίχρονο είχε διάρκεια 38 λεπτών, αν ήταν το δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή τελείωνε το παιχνίδι, θα λέγαμε ότι βιάζονται οι ομάδες να πάνε γιατί έχουν γάμο. Τόσο μικρή διάρκεια, δηλαδή 38 λεπτά, εντάξει δεν διαρκεί ένα δεκάλεπτο, αλλά σίγουρα δεν διαρκεί και ένα ημίχρονο που είναι 20 λεπτά. Κάθε λεπτό το βάζω τουλάχιστον 2 λεπτά, οπότε 20 συν επί 2 ίσον 40, αλλά συνήθως ένα ημίχρονο διαρκεί 45, 50, 55 λεπτά ανάλογα πώς θα πάει. Ήταν ένας περίπατος για τον Ολυμπιακό. Ήταν, ένα ήταν τόσο ανταγωνιστικό το παιχνίδι που ο Τόλης κάνει μαθηματικά και προπαίδεια. Τι να πεις για το παιχνίδι? Λες μαθηματικές πράξεις και γάμους, δεν το καταλαβαίνω, εντάξει. Μα προσπαθώ να βρω τίτλους και λοιπά, το έχει κάνει έτσι ο Ολυμπιακός που δεν ασχολείσαι τόσο με το αγωνιστικό. Τι να πεις το αγωνιστικό, 102-74 δεν έχεις και πολλά να πεις. Mm-hmm. Δηλαδή για το Κολοσσός Ολυμπιακός έχεις να πεις πάρα πολλά. Για το Ολυμπιακός Μπάγκερ δεν έχεις να πεις πάρα πολλά. Έχεις να πεις πάρα πολλά γιατί δεν έχει story. Δεν έχει story, οπότε προσπαθείς να βγάλεις ένα τίτλο να πατήσεις κάπου για να το ξετυλίξεις το κουβάρι. Όπως λέει και κάποιος για το πρώτο τηλεφώνημά σου, ήταν τηλεφώνημα γάμου. Ήταν σαν να τα πες γρήγορα για να φύγεις να πας σε γάμο. Ναι, σωστό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος ήταν καταιγευτικός, ένας Ολυμπιακός ο οποίος θύμισε εν πόλη στον Ολυμπιακό με τη Φενέρ, με τη Βίρτους Μπολόνια, σε παιχνίδια που είχε τσαλαπατήσει τον αντίπαλο. Ένας Ολυμπιακός που τον περίμενες κάπως σφιγμένο, υπό την έννοια ότι κέρδισε στην Μπαρτσελόνα, πέτυχε μεγάλη νίκη, δεύτερη νίκη επί της Μπαρτσελόνα. Σε δύο μέρες έπαιζε ένα παιχνίδι με τη Βατή και εν πολύ βαθμολογικά διάφοροι Μπάγκεν, γιατί ξέρει Μπάγκεν και ήξερε και ξέρει ότι δεν έχει μεγάλη τύχη να ακουμπήσει την οκτάδα. Θα περίμενε κανείς κάποιες δυσκολίες, αλλά ο Ολυμπιακός δεν είχε την παραμικρή δυσκολία. Πρώτο ημίχρονο 20 πόντι, κάτι πήγε να κάνει με τα τρίποντα εκεί Μπάγκεν στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά πάτησε το κουμπάκι ο Ολυμπιακός και έκανε πάρα πολύ εύκολη τη ζωή του και καλπάζει για την πρώτη θέση. Το πλεονέκτημα έδρασης, είπαμε την προηγούμενη φορά, το έχει πάρει στα αποδυτήρια και μας περιμένει, παιδιά, μία πρώτα θέση να είμαστε καλά, γιατί έχει και άλλες υποχρεώσεις το πρόγραμμα μπροστά και αύριο έχουμε Ευρωλίγκα, μια επόμενη Πέμπτη η οποία είναι full από μάτς. Υπό την έννοια, αν δεν το έχετε παρατηρήσει, η επόμενη Πέμπτη έχει 7 παιχνίδια και η Παρασκευή έχει 2 παιχνίδια. Η επόμενη Πέμπτη. Γιατί έχει... τα κάνανε έτσι, λες? Έτσι θα τους βγει και το πρόγραμμα. Α, okay. Ναι. Mm-hmm. Έχει και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Δηλαδή και Ζαλγκύρης Ολυμπιακός και Βιλερμπάν Παναθηναϊκός. Μάλιστα. Ένας χαμός την άλλη Πέμπτη. Για τον Ολυμπιακό τι να πούμε, εντάξει, ήταν ο Ολυμπιακός ο οποίος τον έχουμε δει σε πάρα πολλά παιχνίδια φέτος, ένας Ολυμπιακός ο οποίος εκτός των άλλων, αν θέλουμε να σταθούμε σε πρόσωπα, πάλι είχε Λαρετζάκη και Μακίσικ σε πολύ καλή μέρα, όπως τους είχε και στο μάτς με την Μπαρτσελόνα. Λαρετζάκης κάνει φοβερά πράγματα, όπως και ο Μακίσικ. Έγραψα τις προάλλες ότι και τα δύο παιδιά βγήκαν σε μεγάλη ηλικία στο πολύ υψηλό επίπεδο, δηλαδή ο Λαρετζάκης 93 γεννηθής πήγε στον Ολυμπιακό το 2020-27 ετών και ο Μακίσικ 90 γεννηθής πήγε στον Ολυμπιακό κάπου εκεί στο 2020 και αυτός σε μεγάλη ηλικία 30 ετών και είναι και ένα μάθημα ζωής για τους μπασκεμπολίστες και όχι μόνο αλλά για πολλούς αν όχι για όλους τους εργαζόμενους ότι ποτέ
δεν είναι αργά, γιατί ο Λαριτζάκης έκανε πράγματα, τα πρώτα του πολύ καλά πράγματα τα έκανε στον Κολοσσό, μετά πήγε στην ΑΕΚ συνέχισε τον ρυθμό, αλλά μετά την ΑΕΚ τα πολύ καλά πράγματα της ΑΕΚ δεν τα εξαργύρωσε πηγαίνοντας στην Ευρωλίγκα, πήγε στην Ισπανική Μούρθια, πήγε τον Τζίμπης Ολυμπιακός και ειδού τα αποτελέσματα. Και ο Μακίσικ έπαιζε σε ομάδες γάμα διαλογής ή κάπως έτσι, στην Πεσίκτα, στη Σάρατοφ, σε ομάδες οι οποίες είναι σεβαστές αλλά δεν είναι το υψηλότερο επίπεδο. Τον τζίπησε ο κύριος Μπαρτζόκας, ειδού τα αποτελέσματα, και το ειδού τα αποτελέσματα έχει να κάνει βέβαια και με το υλικό των παιχτών αλλά και με τον οργανισμό του Ολυμπιακού, ο οποίος από τότε που πήγε ο Μπαρτζόκας άρχισε να λειτουργεί και πάλι πάρα πολύ καλά, γιατί και ο Ολυμπιακός είχε το κενό του διάστημα τότε με τους Αγγελόπουλους, με τον Πλάτη κλπ. Και, κάθε παίχτης, σχεδόν κάθε παίχτης στον Ολυμπιακό, αν είναι το 6, 7, 8, ως όποιο νούμερο και να είναι, έχει πάρει παραπάνω, γιατί όλος ο οργανισμός του Ολυμπιακού λειτουργεί κοντά στο τέλειο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Τόλι. Γεια σας. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Και από τον Τόλι Κότζια πάμε στον Χρήστο Ροπόλη. Χρήστο, καλησπέρα. Καλώς τον. Χαίρετε. Τι κάνετε? Καλά, μια χαρά. Εντάξει, νομίζω ότι δεν χρειάζεται και πολλά σχόλια για το παιχνίδι. Είναι σαν άλλοι Ολυμπιακός, μας λέγατε κουρασμένους, ξέρω εγώ, άδειους την περασμένη εβδομάδα που ο Ολυμπιακός έχασε στο Μιλάνο ή παραλίγο να χάσει τέλος πάντων τον Κολοσσό. Και έρχεται αυτή η εβδομάδα, νικάει την Μπαρτσελόνα όπως την νικάει με τρόπο εμφαντικό στο τέλος, δηλαδή, και με τους αμπληρωματικούς να κάνουν διαφορά. Σήμερα ένα παιχνίδι που ήταν λίγο πονηρό, γιατί μετά από μια μεγάλη νίκη και μια υπερπροσπάθεια, και όταν η ομάδα βγάζει κάποια σημάδια κόπωσης, πάει και ρίχνει 30 πόντους για πλάκα στην Bayern. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι πηγαίνει ο Ολυμπιακός σε τρομερούς ρυθμούς. Εντάξει, όταν έχεις 19 στα 30 τρίποντα, νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε και τίποτα παραπάνω. Αλλά τα 19 στα 30 τρίποντα είναι προϊόν καλής ομαδικής δουλειάς, καλής κυκλοφορίας. Προφανώς, εντάξει, υπάρχουν και καλοί σουτέρ. Βρέθηκαν και κάποιοι και σε καλή μέρα, καλύτεροι από τα στάνταρ τους, ας πούμε, βάλει ο Μακίσικ και πάλι 3-4 τρίποντα, όπως και βάλει και προχθές, που δεν είναι, ας πούμε, το κλασικό του ποσοστό, αλλά όπως και να έχει, είναι όλα προϊόν της πολύ καλής δουλειάς που γίνεται στον Ολυμπιακό από τον Μπαρτζόκα, ο οποίος νομίζω ότι έχει καταφέρει να φτιάξει ίσως τη μόνη ομάδα που είναι ταυτόχρονα αποτελεσματική, θεαματική και να το γουστάρουν και όλοι οι παίχτες. Ενώ, ας πούμε, για παράδειγμα, η Μπαρτσελόνα δεν το βλέπω να την απολαμβάνουν τόσο πολύ, να τα απολαμβάνουν τόσο πολύ το παιχνίδι. Η Ρεάλ, ας πούμε, αντίστοιχα, η ΕΦΕΣ. Γιατί ο Μπαρτζόκας μπορεί να ζητάει την πειθαρχία μεν, αλλά δεν έχει και τους παίχτες του ευνουχισμένους, ας πούμε, και μέσα, ναι, ξέρεις, ναι, σε κουτάκια. Τους αφήνει και το περιθώριο να κάνουν και πράγματα του κεφαλιού τους, που λέμε, να απολαύσουν τον μπάσκετ. Ο Σάρας, απ' την άλλη, έχει μια άλλη λογική. Ακριβώς. Ο Μπαρτζόκας γενικά νομίζω ότι δημιουργεί ένα πλαίσιο, βάζει κάποιες αρχές, κάποιους κανόνες και από εκεί πέρα αφήνει και την ιδιωτική πρωτοβουλία, δηλαδή δεν ευνοχίζει τους παίκτες. Τους αντίθεση με άλλους προπονητές που θέλουν να τα έχουν όλα ελεγχόμενα και όταν υπάρχουν και λίγο μεγαλύτερα συμβόλαια και λίγο μεγαλύτερα εγώ, αυτά όλα μπορούν να πάρουν άσχημη τροπή. Στον Ολυμπιακό δεν υπάρχουν αυτά. Νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει παίκτη στην ομάδα που να είναι δυσαρεστημένος από τον ρόλο του. Έτσι, και αν κάποιος είναι δικό του λάθος. Δεν νομίζω ότι έχει αδικήσει κανέναν ο Μπαρτζόκας. Ας πούμε, για παράδειγμα, πέρσι για ένα διάστημα σεζόν μπορούσαμε να πούμε ότι μπορούσε να νιώθει αδικημένος ο Λαρετζάκης. Αλλά όπως το διαχειρίζεται το ρόλο του Μπαρτζόκας, δεν δικαιούται κανένας να νιώθει ρηγμένος ή αδικημένος. Ας πούμε και ο Μπολομπόη που δεν παίζει πολύ, κακό του κεφαλιού του. Δεν είναι τόσο καλός όσο, ας πούμε, ο Μπλακ ή ο Φάλ για να παίζει παραπάνω. Είναι, νομίζω, ξεκάθαρο αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός το πλεονέκτημα έδρας το έχει καπαρωμένο. Πιθανότατα θα είναι πρώτος, στη χειρότερη δεύτερος. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη αγωνία του εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί αν παίζεις τόσο καλά δεν μπορείς να αγωνιάζεις για τίποτα, έχει να κάνει με το ποια ομάδα θα του έρθει από κάτω. Γιατί, προφανώς, ας πούμε, αν, ας πούμε, του έρθει μια ΕΦΕΣ, σίγουρα θα είναι άτυχος. Αν, ας πούμε, του έρθει, δεν λέω την ΕΦΕΣ όπως παίζει τώρα, αλλά την ΕΦΕΣ όπως μπορεί να παίξει βασιλικού. Αν του έρθει, ας πούμε, μια Αρμάνι Μιλάνο που έχει ένα σερί 5 νικών και εκεί που την είχαμε όλοι αποκλεισμένη, αν προλάβει να προκριθεί, μάνι θα είναι μια πολύ πιο υπολογίσιμη δύναμη, ας πούμε, από οποιαδήποτε, ξέρω εγώ, Ζαλγκύρης ή οποιαδήποτε τέτοια ομάδα, θα είναι σίγουρα ένα άσχημο συναπάτημα. Ή ακόμα και η Παρτιζάν τον Μπράντοβιτς. Εγώ, ας πούμε, δεν την ήθελα στον δρόμο του Ολυμπιακού, γιατί είναι ο Μπράντοβιτς, είναι ένα σκληρό αντίπαλος. Σε κάθε περίπτωση ο Ολυμπιακός θα είναι φαβόρη, ό,τι και να γίνει στα πλέοφ. Πάμε μακριά, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός με την εικόνα του
δείχνει ότι μπορεί να σκέφτεται ήδη τα play-off. Εκεί είναι το ζητούμενο να είναι σε επίπεδο top formas. Έχουν μείνει λίγες αγωνιστικές πλέον. Την άλλη εβδομάδα εντάξει παίζει Πέμπτη με την Ζαλγκύρης εκεί που θέλει να επιστρέψει σε λίγους μήνες το Μάιο το Final Four. Έχει και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα την Κυριακή που εντάξει λογικά είναι διαδικαστικού χαρακτήρα γιατί ακόμα και αν χάσει έχει και το αβάντζο της μιας ήττας που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα στο ξεκίνημα. Οπότε δεν κινδυνεύει να χάσει το πλεονέκτημα έδρας που εντάξει δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία. Οπότε νομίζω ότι δεν το αποκλείω στα επόμενα παιχνίδια και επειδή και ο Ολυμπιακός είχε αρκετά στρωτό πρόγραμμα και ο Μπαρτζόγας λίγο να ρίξει τους ρυθμούς, λίγο να φρεσκάρει την ομάδα, λίγο να μην τους πιέσει όσο ας πούμε στα προηγούμενα παιχνίδια για να φτάσουν στο αποκορύφωμα της φόρμας όταν θα αρχίσουν τα play-off. Έτσι το οποίο είναι σε ένα μήνα και κάτι, είναι πολύ λίγο το διάστημα πλέον για να αρχίσουν να σκέφτεται ήδη αυτά τα πολύ σημαντικά παιχνίδια. Εντάξει, εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω. Ελπίζουμε να έχετε κάνει ένα Θεοχάρη με Λέλο Τσαπρατζίδη να ακούσουμε για τη συνέχεια της εκπομπής. Είσαι φαν Λέλο Τσαπρατζίδη και εσύ, όλων. Εντάξει, ναι. Και Δαμασιώτη και όλων των καλών. Δικαίως, δικαίως. Έτσι ακριβώς. Περιμένουμε αγωνία. Ευχαριστούμε, Χρήστο μου, να είσαι καλά. Γεια χαρά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, καλό βράδυ στον Χρήστο Ρομπόλη και πάμε να κλείσουμε τον κύκλο των σχολείων για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Σε ένα παράλληλο σύμπαν θα κλείναμε το κύκλο με τον Λέλο Τσαπρασίδη. Ναι, αλλά τώρα έχουμε Παναγιώτη Κεφαλά. Όχι άσχημα, θα λέγα εγώ. Όχι άσχημα. Χαίρετε. Χαίρετε, χαίρετε. Και για να το ξεκινήσουμε και λίγο ελαφρά, γιατί ελαφρύ θέαμα είδαμε εδώ. Ελαφρύ, μάλλον αγώνα είδαμε. Λόγω τη διαφορά δυναμικότητα των δύο ομάδων. Ο Ολυμπιακός κάνει κάτι το οποίο σου προσφέρει μόνο η Ευρωλίγκα και το μπάσκετ, να νικήσεις μέσα σε μια εβδομάδα και σε ούτε 48 ώρες Μπαρσελόνα και Πάγκερν. Αυτό δεν γίνεται. Αλήθεια. Ούτε σε όμιλο της Champions League δεν γίνεται αυτό από άλλες ομάδες. Λοιπόν, πράγματι ο Ολυμπιακός θα έλεγε κανείς ότι αυτό που κρατάει περισσότερο είναι η σοβαρότητα την οποία έδειξε, γιατί ήξερε ότι η Μπάγκερν είχε πάρα πολλές απουσίες, δεν έπαιζε ο Λούτσιτς που είναι το βαρόμετρο βέβαια και ο αρχηγός τους, δεν έπαιζε ο Γόλντεν, ο Ρούμπιτ, όπου ήταν ο κρυφός MVP θα λέγαμε, ο MVP της Μπάγκερν φετινής σεζόν. Γενικά είχε πολλά προβλήματα η Μπάγκερν, δεν είχε πολύ μεγάλο κίνητρο για το παιχνίδι. Οπότε το μεγαλύτερο μέρος για να κυκλίσει ομαλά μια βραδιά είχε να κάνει με την διάθεση του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έδειξε διάθεση από νωρίς, έδειξε διάθεση από το πρώτο ημίχρονο, το οποίο έχει κλείσει με 10 στα 15 τρίποντα, 16 assist για 5 λάθη, έχει στείλει τη διαφορά στους 20 πόντους και ουσιαστικά έκανε σε τυπική διαδικασία, θα λέγαμε, το δεύτερο ημίχρονο. Πολύ σοβαρή παίκτες του Μπαρτζόκα, τρομερή ενέργεια να τρέχουν στο παρκέ ακατάπαυστα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ενδεχομένως το μοναδικό μελανό σημείο να ήταν ένα σφίξιμο το οποίο ένιωσε ο Λούκας, αλλά ενδεχομένως και όλα σε αυτό να ήταν και για λόγους προφύλαξης να μην έπαιξε καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο. Ωστόσο όσοι έπαιξαν ήταν σοβαροί, αυτό κρατάμε κυρίως και κρατάει κυρίως ο Γιώργος Μπαρτζόκας, όχι εμείς. Και παρόλα αυτά και παρόλη τη χαλάρωση που έδειξε στην τρίτη περίοδο με την Πάγερ να μειώνει σε κάποια στιγμή στους 11, δεν έφυγε άλλη φορά σε μονοψήφια τιμή και με τον Ολυμπιακό να είναι σε καταπληκτική μέρα από την περιφέρεια με 19 τρίποτα, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να διεκδικήσει κάτι άλλο η ομάδα του Ανδρέα Τρινκέρι. Το πάλεψε όσο μπορούσε, όσο είχε δυνάμεις. Θα λέγαμε ότι είχε δυνάμεις μέχρι το 30, γιατί στο 25-27 ήταν η διαφορά στους 11. Από εκείνο το σημείο και έπειτα έμεινε από δυνάμεις, δεν είχε. Με δεκάδα κατέβηκαν οι Γερμανοί. Ο Ολυμπιακός άρχισε να ανοίγει το γήπεδο. Όπως είπαμε, ήταν σε τρομερή μέρα από την περιφέρεια, άγγιξε κοντά το 70% σε ποσοστό ευστοχίας από την περιφέρεια και ειδικά να παίζει και στην έδρα του, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός τουλάχιστον μέχρι στιγμής μας έχει δείξει ότι έχει τον πρώτο λόγο. Αυτά για ένα πολύ, ας το πούμε, χαλαρό βράδυ, χαλαρό έτσι όπως το έκανε ο Ολυμπιακός, να είναι χαλαρό βράδυ, γιατί και 102 πόντους σημείωσε, θέλει και προσπάθεια προφανώς για να σημειώσεις 102 πόντους και μάλιστα έχοντας, δείχνοντας μάλλον να έχει και αστήρευτη ενέργεια αφού προηγήθηκε πριν από 48 ώρες ένα πάρα πολύ δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι απέναντι στην Μπαρσελόνα. Στο 28 πλέον, νομίζω ότι το πλεονέκτημα έδρας προφανώς ο Ολυμπιακός το έχει, δεν θα το πω σφίχτα αγκαλιάσει, αλλά θα λέγαμε το έχει αγκαλιάσει. Το έχει σφίχτα αγκαλιάσει τώρα που τα λέμε, αλλά ξέρεις, κάνουμε τώρα έτσι. Όσο υπάρχουν τα μαθηματικά, ακριβώς. Όσο υπάρχουν τα μαθηματικά, ακριβώς. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Καλό σας βράδυ, κύριε. Γεια χαρά, καλό βράδυ.